αναβίωσε και φέτος την Ασηγωνιά, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των κτηνοτρόφων, το μοναδικό έθιμο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Χιλιάδες πρόβατα αρμέχτηκαν στη μάντρα και ακολούθησε από τον ιερέα ο αγιασμός τους, τελετή που θεωρείται αδιανόητο από τους κτηνοτρόφους να μην πραγματοποιηθεί. Έρχονται όλα τα κοπάδια του χωριού που βρίσκονται στο χωριό, όμως πολλά κοπάδια βρίσκονται στον τόπο χειμερινής βοσκής ακόμα, οπότε οι χτινοτρόφοι φέρνουν το γάλα της ημέρας και το προσφέρουν στον Άγιο και κατ' επέκταση στον κόσμο που έρχεται εδώ. Θεωρούμε καταρχήν ότι αν δεν αγιαστεί το κοπάδι, κάτι δεν θα πάει καλά. Το θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση να αγιαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγιαστεί. Φέρουμε τα κοπάδια από τα βουνά, να τα αρμέξουμε, να μοιράσουμε το γάλα, να κρατήσουμε το παλιό έθιμο που βρήκαμε και εμείς από τους παππού μας, πατεράδες μας, και θα το συνεχίσουμε με τα παιδιά μας. Δεύτερη φορά που κατεβαίνω, επαγγέλνω παππούς μου. Οι κτηνοτρόφοι του ορεινού χωριού στολίζουν τα ζώα τους με τα καλύτερα κουδούνια, οδηγώντας τα δίπλα στο προάβλιο της εκκλησίας, με το γάλα που αρμέγεται να μοιράζεται με το λίτρο στους εκατοντάδες προσκυνητές που βρίσκονται εκεί. Θα πάρετε όλοι, μη σκοτωθείτε. Κρίμα είναι. Κάθε χρόνο γίνεται, τώρα και πολλά χρόνια, αλλά είναι... Εγώ μου νιώσω γέρασα που λένε και ακόμα γίνεται και θα γίνεται. Ένα έθιμο πολλών χρόνων, όσο μπορούμε να το συνεχίσουμε. Είμαστε από την Κύπρο. Από Κύπρο ήρθαμε εδώ. Πολύ ωραία. Ήρθαμε εδώ, να το γνωρίζουμε που κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ωραία ευχάριστη έκπληξη. Πρώτη φορά είδαμε κάτι τέτοιο. Έρχονται τα κοπάδια στολισμένα. Πάντοτε ο κάθε κτηνοτρόφος κοιτάζει να περιποιηθεί τα ζώα του, να βάλει τα καλύτερα κοδούνια. Πέσει μεγάλη σημασία ο ήχος. Ο κάθε κτηνοτρόφος γνωρίζει ακόμα και τον ήχο του κάθε προβάτη του. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού παστεριώνει γάλα σε ένα μεγάλο καζάνι, κερνώντας μαζί με άρτο όσους πιστούς θέλουν να γευθούν αμέσως το αγνό γάλα από τα πρόβατα του χωριού. Εδώ παστεριώνουμε το γάλα για να το διαθέσουμε στον κόσμο, στους προσκυνητές, να το πιούν, να είναι υγιές το γάλα και ασφαλές. Υγεία και ό,τι αγαπά ο καθένας. Το έθιμο χρονολογείται από την περίοδο της τουρκοκρατίας, με τους ασηγωνιώτες βοσκούς να το διατηρούν ανά τα χρόνια, τηρώντας τις παραδόσεις του τόπου. Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε λιτάνευση της εικόνας στο χωριό.